μαγική, ερωτική, ένας λαβύρινθος ονείρων. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στη Μαγική Πόλη. Να ευχαριστήσουμε για ήδη τα θερμά σας μηνύματα από την πρώτη εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα με τον Μιχάλη τον Κλεάνθη, έναν πολυπράγμονα καλλιτέχνη. Καλλιτέχνη σαν κι αυτούς που θέλουμε να έχουμε εδώ καλεσμένους στη Μαγική Πόλη, με τους μαγικούς μουσικούς όπως ήδη ανακοίνωσα την προηγούμενη φορά. Σήμερα είναι μια πολύ χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση. Θα έλεγα ίσως μια από τις κορυφαίες χαρακτηριστικές τέτοιου τύπου περιπτώσεις στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ένας παλιός γνωστός εδώ του Zoogla.gr και ένας μουσικός που ήδη τον έχουν χαρακτηρίσει πολύ ως φαινόμενο. Αυτό θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, γιατί έχω και εγώ μια άποψη πάνω σε αυτό και την έχω πει ήδη στον καλεσμένο το σημερινό μας, που είναι κανένας λιγότερος από τον Μιχάλη τον Παούρη. Καλώς ήρθες, Μιχάλη. Να σε καλά, να σου ευχαριστώ. Καλώς ήρθες εδώ στην παρέα. Ευχαριστώ για όλα. Εγώ η εισαγωγή που είχα σκοπό να κάνω και να πω ήταν ότι κάπου στην Ελβετία υπάρχει αυτό το κέντρο ερευνών που λέγεται CERN και όπου προσπαθούν μέσα σε αυτό το υπόγειο σύστημα να ανακαλύψουν με την ταχύτητα του φωτός τη γένεση του σύμπαντος και όλα αυτά. Κάτι το οποίο πάλι δεν είναι ξένο σχετικά. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ταχύτητα του φωτός με την οποία παίζει Μιχάλης ο Παούρης, αλλά είναι βέβαια και ότι είναι και ο ίδιος familiar, είναι δηλαδή σχετικός με επιστημονικά θέματα, τα οποία μάλιστα έχει και τον τρόπο να τα ανακατεύει με τη μουσική. Είναι αυτά, είναι και άλλα πολλά. Ας αρχίσουμε να μιλάμε με τον Μιχάλη. Ή, Μιχάλη, επειδή είναι ασυγκράτητος, θα μπορούσες να... Αντί να μιλήσουμε, ξέρεις, με το στόμα, με τη γλώσσα, θα μπορούσες να... Να παίξω, ε. Ό,τι θέλεις, είσαι σαν όλα θα σπίτι. Όλα. Να παίξω γρήγορα ή αργά. Εσύ ξέρεις ό,τι θέλεις. Καλό δεχτή. Μιχάλη μου, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, γιατί ήδη, ας πούμε, κάτι το οποίο ξέρω εγώ, όπως και κάποιοι που είναι πιο κοντά σου, κάποιοι ακόμη πιο κοντά από ότι εγώ σε σένα, ξέρουν ότι ξεκίνησες πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, ενώ είσαι μόνο 26 χρονών, έχεις ήδη ιστορία 16 χρόνια σαν ενεργός παίχτης μέσα στη νύχτα. Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει. Από 10 χρονών. Πιο πριν τι υπήρξε, δηλαδή, ξαφνικά... Μελετούσα. Πιο πριν μελετούσα. Όχι, δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο βασικά και το ήθελα να γίνει. Να γίνει, βέβαια το ήθελα γρήγορα, βασικά εντάξει, έτσι αποδείχθηκε. Ας πούμε, το 10 χρονών είναι μια πολύ τρυφερή ηλικία στην οποία, ας πούμε, μπήκα σε αυτό το κύκλο από πολύ μικρά μαγαζιά. Άρα φανταστείς, πρόλαβα ακόμα την εποχή που η μουσική πηγαίναν πάνω από τα τραπέζια, ξέρεις, okay. Και παίρνανε χρήματα, ας πούμε.
Εντάξει, βασικά τότε ήμουνα η ατραξιόν που λέγανε των μαγαζιών και τα λοιπά. Ξεκίνησα από ένα μαγαζί το οποίο λεγόταν το Στίκι του Φωστήρα. Στο Μοσχάτο ήταν αυτό, ήταν ένα μεσοδοπολείο τέλος πάντων. Από εκεί ξεκίνησα, μετά ήρθαν όλα τα υπόλοιπα. Ξέρω, κάποια στιγμή 15 χρόνια ήμουνα με τον συνορχίστρα του Μίκη Θεοδωράκη, δύο σεζόν κτλ. Σταθμός. Ναι, σταθμός βέβαια. Βέβαια για όλα αυτά μέχρι εκείνη την περίοδο, τη μεγάλη ευθύνη την είχε ο Μανώλης Μιχαλάκης, ο δάσκαλός μου, τον οποίο τον υπεραγαπώ. Είναι κοντά μου σε κάθε μου βήμα. Όπως και ο Διαμαντής ο Χιώτης υπήρξε πάλι δασκαλός μου. Ήταν άνθρωποι που με βοήθησαν πάρα πολύ στα πρώτα μου βήματα, γενικότερα με τη μουσική. Ειδικά ο Μανώλης. Και πριν από δύο χρόνια μαθαίνουμε στην Αθήνα μέσω του Ζούγκλα. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι κάτι το οποίο. Συγγνώμη που σε διακόπτω για αυτό. Ναι, καθόλου. Το έχω πει πολλές φορές και θα το λέω συνέχεια ότι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος με βοήθησε με το που είδε. Με το που με είδε να παίζω, τότε είχα έρθει καλεσμένος πάλι στο Ζούγκλα στην Ειρήνη τη Βανταράκη. Ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος με βοήθησε σε όλα μου τα βήματα, ειδικά με τα live και γενικότερα, ο οποίος με στήριξε και στήριξε την ιδέα με το μπουζούκι στην τζαζ και αφουγκράστηκε και γενικότερα όλο αυτό το οποίο τράβηξε, ας πούμε, μέχρι να καθιερωθεί σαν ιδέα. Και το οποίο ακόμα το παλεύουμε. Βέβαια, έχουμε κερδίσει πολύ, πολύ χώρο μέσα σε αυτό. Είναι ο Μάξο Τριανταφυλόπουλος. Έτσι και πάντα θα τον ευχαριστώ και θα το λέω. Ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που το έκαναν αυτό το πράγμα. Δεν το είχα καν συνδυάσει, αν και θα έπρεπε να το θυμάμαι τότε. Την καμπάνια δηλαδή. Αυτό για να λέμε λοιπόν στον κόσμο τι ακριβώς έχει συμβεί. Πριν από δύο χρόνια τραντάχθηκε ξαφνικά ο μουσικός κόσμος της Αθήνας, όταν μαθαίνουμε ξαφνικά ότι ο Άλντι Μέολα, ο οποίος για όσους δεν ξέρουν, δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλοί που δεν ξέρουν ποιος είναι ο Άλντι Μέολα. Ο Άλντι Μέολα είναι ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες παγκοσμίως της jazz και όχι μόνο. Ανακοινώνεται λοιπόν μια συναυλία στο Παλάς. Άλντι Μέολα. Στο Ακρόπολη, ναι, Μιχάλης Παούρης και Άλντι Μέολα. Και εκεί που κάποιοι που πολλοί κόσμος δεν ήξερε τον Μιχάλη Παούρη, εν μία νυχτή μαθαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένας βιρτουόζος τέτοιου επίπεδου, ο οποίος μπορεί να σταθεί δίπλα στον Άλντι Μέολα, ο οποίος πριν από τη συναυλία στο Παλάς. Σε είχε ήδη ως καλεσμένο και guest σε συναυλίες στο εξωτερικό. Ναι, όπως έγινε στη Γαλλία σε 20.000 κόσμου. Ναι. Ήταν μια φοβερή εμπειρία, εντάξει. Δεν ξέρω πώς. Το αντιμετώπισα βασικά πολύ απλά, ενώ ξέρεις, είναι κάτι τεράστιο, δεν είναι κάτι απλό. Αν και βασικά το κλίμα εκεί ήταν κάτι, δηλαδή και από τον ίδιο τον Άλντι Μέολα, ήταν πολύ φιλόξενοι άνθρωποι. Ήταν φοβερή εμπειρία. Εκτός από μουσικός, αυτό είναι κάτι που πάλι θα σταθούμε στη συνέχεια της συζήτησης όσο συζητάμε και όσο δεν παίζουμε. Ότι δεν είναι μόνο να είσαι μουσικός, είναι και τι άνθρωπος είσαι. Σε κανέναν άλλον μουσικό δεν αρέσει ο περίεργος και ο φίρμας και ο τέλος πάντων με τα δικά του αυτό. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Οπότε πριν από δύο χρόνια μαθαίνουμε ότι Παούρης μαζί με Μέολα, πιο μετά ξαναπαίξαν μαζί στην Ελλάδα, δηλαδή πέρσι. Πέρσι παίξαμε, ναι, την επόμενη μέρα από τη συναυλία μου με το τρίο Ρόζεμπεργκ. Ρόζεμπεργκ τρίο, που σημαίνει Gypsy Jazz κορυφαίου. Ναι, η top. Εντελώς. Ναι. Προκειμένου να πω λοιπόν ότι αυτές οι συναυλίες δεν ήταν απλά καλεσμένος ο Μιχάλης, αλλά τις εμπλούτησε και πάρα πολύ, καθότι ο ίδιος ο Άλντι Μέολα είναι ένας από αυτούς που στέκονται και λένε ότι είναι απίστευτα γρήγορο αυτό το παιδί, αυτός ο Μιχάλης, και εξού. Και τον έχει και μαζί του σε διάφορες συναυλίες στο εξωτερικό κατά καιρούς. Οπότε ξαφνικά σε μαθαίνουμε. Και πριν από δύο χρόνια βγαίνει το πρώτο σου άλμπουμ, το οποίο έχει τον τίτλο. Βασικά το πρώτο άλμπουμ ήταν το Έναρξης. Το single. Ήταν το πρώτο single, ναι. Στο οποίο έκανα έτσι μια πάσα στο πώς μπορώ να δείξω τις δυνατότητες του μπουζουκίου όσον αφορά το θέμα του ξένου, δηλαδή του διαφορετικού, σε διαφορετικό ηχόχρωμα και είδος μουσικής. Το οποίο ήταν, όπως έχεις ακούσει, λίγο πιο απλό σε σχέση με τον Disharmony που ήρθε το 12. Το οποίο το Disharmony, δεν ξέρω, είναι ορχιστρός βασικά και όλη αυτή η δουλειά που έπεσε για να γίνει αυτό. Και εδώ πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Χρήστο τον Βεντούρα, που με τα Prova Music Studios είναι παντού παρόν, ας πούμε, είναι μεγάλη βοήθεια. Και αύριο έχουμε το σεμινάριο εκεί. Είναι βέβαια. Αύριο. Πρέπει να τα πούμε. Μία με τέσσερις. Ο Χρήστος, ας πούμε, και γενικότερα τα παιδιά στο πρόβα και όλη η παραγωγή, έτσι όπως κινούνται με μένα που με στηρίζουν σε κάθε μου πρόβα, σε κάθε μου βήμα, δηλαδή είναι παντού από πίσω στα CD μου και όπως και στο Virtuoso το τελευταίο. Και δεν ξέρω, είναι όπως ο Μάικς, ας πούμε, και ο Χρήστος ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι με στήριξαν
Με κλειστά τα μάτια που λένε. Με μεγάλη εμπιστοσύνη. Με τη μία, από χέρι. Στο πρώτο CD λοιπόν ήταν ο Μανώλης ο Μητσιάς είχε κάνει μια συμμετοχή. Και αυτό πάλι το Μάκη ήρθε. Του λέω πρέπει να βρούμε αυτόν τον άνθρωπο να τραγουδήσει. Αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Και έκανε τη Μεσολάβηση. Και φυσικά του άρεσε κιόλα του άνθρωπου και ήρθε και τραγούσε με την εξαιρετική του φωνή. Μεγάλο. Ναι. Και επίσης υπάρχει κι άλλο καλεσμένο. Υπάρχει στον Design. Κι άλλοι δύο, ναι. Είναι ο Μίμης ο Πλέσας, ο οποίος για πρώτη φορά έπαιξε. Μίμης Πλέσας. Ναι. Σε κομμάτι αλλού. Δηλαδή σε κομμάτι άλλου συνθέτη. Ακριβώς. Γιατί συνήθως συνέβαινε, ας πούμε, να κάνουμε μια διασκευή, να τον καλέσουμε να παίξει πάνω στο δικό του κομμάτι. Αυτή τη φορά όμως στον Disharmon παίζει σε δύο κομμάτια, σε δύο δικές μου συνθέσεις. Και έφυγε ο Πάνος ο Μουζουράκης και έβαλε και αυτό στην εξαιρετική του χρειά μέσα σε ένα κομμάτι. Σε ένα άλλο κομμάτι. Ναι. Αυτή είναι η καλεσμένη λοιπόν του Disharmon. Το Disharmon τώρα να σας πω, το οποίο το είδαμε πέρσι στη συναυλία με τους Rosenberg Trio, δηλαδή πριν τους Rosenberg, ήταν ο Μιχάλης με το ηλεκτρικό του σχήμα, με τους οποίους παίξανε αυτό το πράγμα το οποίο είναι ακόμη πρωτόγνωρο στην Ελλάδα. Ακούμε μπουζούκι και το έχουμε κατευθείαν συνδυασμένο με λαϊκά πράγματα και λογικό είναι. Φυσικά. Βέβαια υπάρχει μπουζούκι και στην Ιρλανδέζικη μουσική και όλα αυτά. Φυσικά, και βέβαια. Είναι ανοιχτή η συζήτηση, αλλά κατά τη δικιά μου γνώμη, το Disharmony, το άλμπουμ, είναι ένα καινούριο πράγμα στην Ελλάδα. Γι' αυτό ακόμη είναι. Θα πάρει πάρα πολύ καιρό ώστε να καταλάβουν τι ακριβώς είναι αυτό. Δηλαδή το αυτό fusion jazz. Αυτό, ναι. Που να έχει μέσα και τα τζίψη χαρακτηριστικά και όλα αυτά. Ένα κράμα δηλαδή μουσικό το οποίο δεν έχει ξαναεμφανιστεί στην ελληνική δισκογραφία. Ναι. Είναι ακόμη πολύ φρέσκο. Αν και φέτος, μόλις τώρα κυκλοφορεί το καινούριο άλμπουμ του Μιχάλη που λέγεται The Virtuoso Project, στο οποίο παίζει περισσότερο κιθάρα παρά μπουζούκι. Ναι, μόνο κιθάρα παίζει την ακριβία. Ενώ το Disharmon είναι στο μπουζούκι. Είναι στο μπουζούκι, έχει και κάποια κομμάτια με κιθάρα. Βέβαια. Απλά το Virtuoso είναι ένα δίσκο ο οποίο δεν ξέρω, ανακάλυψα μία άλλη πλευρά του εαυτού μου. Και την έβγαλα πολύ εύκολα στην κιθάρα βασικά, γιατί στην κιθάρα δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Ίσως επειδή η παράδοση του μπουζούκι ήταν πάντοτε πολύ σολιστική, μάλλον αυστηρά σολιστική. Δεν υπήρχαν, ας πούμε, οι συγχορδίες τύπου. Δεν υπήρχε αυτό, ας πούμε, σαν φιλοσοφία. Οπότε αναγκαστικά ο μουσικός έπαιζε ως σολίστα συνέχεια. Δηλαδή, ξέρεις, ήταν πιο λίγο στη συνοδευτική πλευρά και έτσι ανέπτυσε όλο και περισσότερο την τεχνική. Γι' αυτό και ίσως η κιθάρα μου φαίνεται πολύ απλή σε σχέση με τον μπουζούκι. Ας πούμε, λόγω του ότι έχει μονές χορδές, το μπουζούκι έχει διπλές χορδές. Οπότε αναγκαστικά και θέμα από φυσικής βασικά, η ένταση που και η δύναμη που χρειάζεται είναι λιγότερη. Σωστή. Για να βγει ο ήχος στην κιθάρα. Και πραγματικά εντόπισα κάτι το οποίο δεν το ήξερα ότι υπήρχε μέσα μου, ας πούμε. Έχουμε μπουζούκι εδώ, έχουμε και κιθάρα εδώ. Βέβαια. Έχουμε και εκλεκτό φίλο το μαζί με μου, βέβαια. Ο Χάρης Αλεξάκης. Είναι μαζί μας επίσης εδώ. Έτσι, ναι. Θέλετε να συνεχίσουμε με μουσική. Και να παίξουμε, βέβαια, γιατί όχι, ναι. Οπότε να φωνάξουμε τον Χάρη εδώ να πάρει τη θέση μου και σε λίγο θα ξαναμιλήσουμε αφού ακούσουμε μουσική. Έτσι ακριβώς.
Χρειάζεται να πω κάτι. Καταλαβαίνετε. Για να συνοψίσουμε λοιπόν, γιατί καταλαβαίνω ότι αρκετοί από εσάς ίσως έρχεστε σε πρώτη επαφή με το φαινόμενο, με τον Μιχάλη τον Μπάουρη. Συνοψίζω λοιπόν λέγοντας ότι έχοντας ξεκινήσει από πάρα πολύ μικρός ο Μιχάλης να παίζει ζωντανά από 10 χρονών μέσα στη νύχτα, μέσα σε μαγαζιά, έφτασε σε ένα σημείο αφού πέρασε από διάφορες μουσικές φάσεις και βέβαια μελετώντας απίστευτα από ό,τι έχω καταλάβει, για το οποίο θα μιλήσουμε επειδή. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Συνοψίζω γιατί ακριβώς εκεί θέλω να πασάρω ακριβώς μετά. Συνοψίζουμε λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια έχει δείξει αυτή την καινοτομία, η οποία είναι το μπουζούκι όχι μόνο σε λαϊκό κάδρο, κόνσεπτ. Σημαίνει ότι το μπουζούκι στη τζαζ, παγκόσμια πρωτοτυπία από τη δικιά μου γνώση, δεν το έχω ψάξει και τόσο πάρα πολύ, και βέβαια με ταχύτητες οι οποίες ελάχιστοι ακουμπούν. Είπαμε και ότι ο Άλντι Μέολα, ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες στον κόσμο που έχει συνεργαστεί ο Μιχάλης μαζί του, έχει δηλώσει ότι πρόκειται για τον πιο γρήγορο παίχτη στον κόσμο. Έγινε αυτή η συνεργασία. Ισχύει βέβαια η σχέση, γιατί οποιαδήποτε στιγμή μπορεί ξανά ο Μιχάλης να βρεθεί πάνω στο stage μαζί με τον Άλντι Μέολα και άφοβα μπορούμε να πούμε με οποιονδήποτε άλλο βιρτουόζο παγκοσμίως. Το 2011 ή το 2011 βγήκε το πρώτο CD, το Ένναξις. 2012 βγήκε το Disharmony. Και τώρα φέτος είναι, τώρα όπου να είναι, αυτές τις μέρες κυκλοφορεί το The Virtuoso Project, το οποίο έχει μέσα κιθάρα. Ναι, κυκλοφόρησε 1 Οκτώβρη. Αύριο βέβαια θα μπορούν οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου να το αποκτήσουν και στα πρόβα Music Studios, που θα γίνει το σεμινάριο. Βέβαια, προς το παρόν το CD κανονικά είναι σε ψηφιακή μορφή, δηλαδή iTunes, CD Baby που λέμε, ξέρεις, όλα τα διαδικτυακά καταστήματα. Απλά και μόνο για αύριο θα υπάρξει μια μορφή που θα μπορούν να το αποκτήσουν, ξέρεις, γιατί εγώ είμαι υπέρ της, του χειροπιαστού, ας πούμε, και θέλω να το προσφέρω έτσι. Θα δούμε, πιστεύω να... Ξέρω ότι έχω την ευχή σου να πάει καλά. Εννοείται, μα είναι και καταπληκτικό, ούτως ή άλλως έχω ακούσει μερικά κομμάτια. Θέλω να πω λοιπόν εδώ να το ξεκαθαρίσουμε αυτό κάποια στιγμή. Γιατί υπάρχουν διάφοροι που λένε το φαινόμενο, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που αντιδρούν και λένε: α, όλη αυτή η ταχύτητα και ξέρω εγώ. Και πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα ζηλέψουν ή που θα έχουν έτσι κάποια εμπάθεια, ας πούμε, απέναντι σε οποιονδήποτε έρθει με τόσο μεγάλη φόρα να δείξει κάτι καινούριο. Μου είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο πριν ο Μιχάλης, ότι θέλει να ζει και στην ηλικία του. Οι ταχύτητες μπορούν να πέσουν όταν σε 20 χρόνια και 30. Ναι, ακριβώς. Ναι. Το λέω αυτό γιατί είναι συγκεκριμένο ζήτημα. Έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο για το πώς αντιλαμβάνεται την τεχνική. Είναι μεγάλη συζήτηση γύρω από το πώς. Και θα ήθελα, αν θέλεις, να σου πω δύο λόγια γι' αυτό. Βεβαίως. Γιατί η τεχνική με την ταχύτητα είναι κάποια πράγματα τα οποία διαφέρουν τελείως. Δηλαδή, η ταχύτητα είναι ένα κομμάτι το οποίο βρίσκεται μέσα στην τεχνική. Έτσι. Η τεχνική όμως είναι αυτό το οποίο μπορεί να κάνει έναν παίχτη να επιλέξει όποτε θέλει, να παίξει είτε γρήγορα είτε αργά. Δηλαδή, τώρα μέχρι στιγμής δεν έχω παίξει γρήγορα. Ναι, όντως. Μια μέτρια κατάσταση όσον αφορά το θέμα της ταχύτητας και του, ξέρεις, του πόσο. Γιατί είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση ψυχολογική για το πώς μπορείς να παίξεις είτε γρήγορα είτε αργά. Έχει από πίσω ένα συγκεκριμένο υπόβαθρο, σαν να λέμε. Βέβαια, αυτά στα λέω εγώ, γιατί το έχω μελετήσει πάρα πολύ και μου αρέσει και τους μαθητές μου και όλους τους ανθρώπους που με ρωτούν για την τεχνική να μπορώ να τους βάζω σε έναν δρόμο που να λύνουν και τα δικά τους θέματα. Ξέρεις, γιατί η τεχνική είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν το αγγίζει εύκολα ο μουσικός σήμερα. Δηλαδή, το έχει πει και ο Μέολα πάρα πολλές φορές ότι ο κόσμος πλέον απέχει από το βιρτουόζικο παίξιμο. Mm. Απέχει από αυτό. Ενώ είναι μια γκάμα ανθρώπων αυτοί οι άνθρωποι που έχει πολύ, πολύ όγκο, να πω έτσι, ας πούμε, η ψυχή τους σαν εμπειρίες για να μπορέσουν να παίξουν τόσο γρήγορα. Mm. Γιατί οι πολύ ψηλές ταχύτητες δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το κάνεις κάθε μέρα. Είναι σε συγκεκριμένους οργανισμούς, με συγκεκριμένες συνήθειες, με συγκεκριμένο πρόγραμμα μελέτης. Και με αφοσίωση, γιατί ουσιαστικά αυτό που βλέπω εγώ και που έχω καταλάβει από αυτά, από τα λεγόμενα και από τις πράξεις του Μιχάλη του Μπάουρη, είναι ότι μιλάμε για αφοσιωμένο παίχτη. Μιλάμε για ότι υπάρχει τέτοια αγάπη με αυτό που κάνεις, που του αφιερώνεις τόσες πολλές ώρες. Γιατί εκεί ακριβώς ήθελα να φτάσουμε, είναι ότι εκτός από τους δίσκους, εκτός από τις συμμετοχές και σε άλλους καλλιτέχνες ή άλλων καλλιτεχνών σε δικιά σου δουλειά, ένας άλλος τομέας στον οποίο το έχεις πάρα πολύ ενεργό είναι η διδασκαλία. Βέβαια. Και έχουμε μάλιστα και αύριο. Ναι, αύριο είναι ένα σεμινάριο, το Art of Technique 2, στο οποίο θα μιλήσουμε
είναι το, στο πρώτο ήταν βασικά, το θέμα ήταν η τεχνική. Αυτό που σου λέω σε μια μεγάλη ανάλυση για το πώς την απενοχοποιούμε. Ξέρεις, δηλαδή, βλέπεις έναν γρήγορο παίχτη και κατευθείαν αυτός δεν, ξέρεις, δεν αφήνεται ελεύθερος να παίξει μουσική όπως νιώθει, γιατί υπάρχει πάντα η κριτική του ότι είναι, ξέρω εγώ, φλίαρος, είναι. Ξέρεις, υπάρχει αυτά αυτό που το. Θα ακούσουν έτσι κι αλλιώς. Ναι, και βασικά για μένα πρέπει να ακούγονται κιόλας. Δεν υπάρχει, ξέρεις, δεν μπορείς να πεις σε κάποιον συσσαγωγικά να τον εφημώσεις. Πρέπει να του πει αυτό που να πει και απλά με τις πράξεις ή να του δείξεις μετά ότι μπορείς να παίξεις αργά. Με τη συγκεκριμένη δηλαδή κίνηση που πρέπει να κάνεις σαν καλλιτέχνης, έτσι. Βέβαια, το αυριανό σεμινάριο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα μιλήσουμε για τη μελέτη. Πώς στείνεται μια μελέτη. Δηλαδή, πώς στείνεται ένα πρόγραμμα μελέτης. Ξέρεις, η μουσική δεν έχουν. Είναι μεγάλο πρόβλημα και στους κύκλους των μουσικών συζητιέται πάρα πολύ το πώς, ρε γαμώτο, θα περάσω, ας πούμε, ένα στάδιο που έχω κολλήσει, έτσι. Αυτό για να λυθεί θέλει φοβερή σχέση με τον εαυτό σου, κάτι που δεν υπάρχει σήμερα. Δηλαδή, τώρα μπαίνουμε. Ναι, σχέση με τον εαυτό. Δηλαδή, οι πολεμικές τέχνες, σαν να λέμε, όλοι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είναι άρτιοι σε αυτό, είναι άκρως ειρηνικοί, καλοί, βλέπουν τον οποιοδήποτε άνθρωπο ίσο. Το ίδιο, αυτό έρχεται από τον εσωτερισμό, από την εσωτερικότητα. Το ίδιο πράγμα είναι και με τη μουσική. Και ειδικά τα επίπεδα υψηλά τεχνικής είναι μέσα σε αυτό το φάσμα. Δηλαδή, για μένα είναι πολύ σημαντικό να μοιράζεις τη γνώση, το έχω πει και θα το λέω πάντα, ότι δεν έχω κλείσει την πόρτα μου ποτέ σε κανέναν. Το σπίτι μου, το ίδιο μου το σπίτι δηλαδή, είναι ανοιχτό για όποιον θέλει να έρθει να ρωτήσει, να έρθει για οποιοδήποτε λόγο να με ρωτήσει για τη μουσική. Απαντάω πάντα, ξέρεις, όλες τις ερωτήσεις. Δηλαδή και στο Facebook, ας πούμε, μου στέλνουν κάποιοι φαν, ας πούμε, και τέτοια είναι. Πάντα. Δηλαδή δεν έχω πει σε κάποιον, ξέρω εγώ, όχι, δεν θα σου πω ή ξέρεις, θα τον αποφύγω. Ποτέ. Γιατί θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος εσένα σου κάνει μια ερώτηση και κυνηγάει να ανέβει ένα σκαλί, γιατί να το κάνει σε 10 χρόνια ενώ μπορεί να το κάνει τώρα. Και έτσι βοηθάμε το γενικό καλό. Το κοινό καλό αυτό είναι. Το βιβλίο σου βγήκε πέρσι. Το βιβλίο μου βγήκε το 2011, μαζί με το έναρξη. Okay. Στις σημειώσεις σου μέσα περιέχει. Αυτά που μας είπες τώρα είναι δηλαδή κάποιο από το ζουμί. Ναι, περιέχει, όπως το είπες ακριβώς, πράγματα από το δικό μου ερευνητικό πεδίο, δηλαδή στο πώς εγώ αντιλαμβάνομαι το κάτι παραπάνω. Ξέρεις, ο άνθρωπος ο οποίος παίζει πολλά, έχει κάτι παραπάνω, δηλαδή ασχολείται πάντα με κάτι παραπάνω. Ξέρεις, είναι και στη μουσική φαίνεται αυτό. Στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο επιλέγεις να παίξεις κάτι. Ναι, υπάρχει, ας πούμε, μέσα. Υπάρχουν πολλές ασκήσεις, οι οποίες είναι πρότυπες από δικές μου δηλαδή ασκήσεις, με διάφορους προσωπικούς δακτυλισμούς, όχι εύκολες. Η αλήθεια είναι. Και επειδή φέρνεις. Φαντάζομαι θα πηγαίνει σταδιακά, θα ξεκινάει από κάποια βατά. Ναι, πηγαίνει σταδιακά. Απλώς το. Ξέρεις τι γίνεται, άμα πάρεις μια δύσκολη άσκηση, μπορείς να την κάνεις σε ένα πολύ χαμηλό τέμπο και να είναι και για σένα εύκολη. Σαν αρχάριος, ας πούμε. Έτσι, στο μπουζί και στην κιθάρα. Γιατί είναι και για τα δύο όργανα. Και για τις δύο τεχνικές. Μιλάω μέσα, ας πούμε, έχω ένα άρθρο για τον. Ένα κεφάλαιο, μάλλον, για τον Πυθαγόρα. Είμαι πολύ έντονος της Πυθαγόρειας φιλοσοφίας. Πιστεύω ότι εκεί υπάρχει πολύ υλικό για τον άνθρωπο γενικότερα. Η αρχή μας, δηλαδή, βρίσκεται πολύ μέσα σε αυτό το πράγμα. Και για τη μουσική και για. Ναι. Είναι γενικό. Είναι γενική, ακριβώς. Είναι γενικό το θέμα εκεί. Γενικό το καλό. Επίσης, έχω κάποιες ασκήσεις για το πώς μπορεί το αυτή να ακούει καλύτερα τη μουσική. Ξέρεις, να μην χρειάζεσαι όργανο για να γράψεις. Να μην χρειάζεσαι όργανο για να γράψεις μια παρτιτούρα, ας πούμε. Υπάρχουν πάρα πολλά. Η φιλοσοφία της τεχνικής, δηλαδή για το πώς αντιλαμβάνομαι εγώ την τεχνική, υπάρχει πάρα πολύ υλικό στη σημείωση μου. Πού το βρίσκουν το βιβλίο. Το βιβλίο, και τώρα να δεις τι συμβαίνει. Υπάρχουν δύο άνθρωποι, δύο κατασκευαστές οργάνων, οι οποίοι το έχουν το βιβλίο. Το διαθέτουν. Ναι, το διαθέτουν, ναι. Ο Αλέξης Ρότσκος, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη, τον οποίο τον βρίσκουν φυσικά μέσα από ίντερνετ όλοι οι άνθρωποι, έχω ενημερωθεί. Και ο Γιώργος Μάζικας, ένας εξαιρετικός παίκτης κιόλας μπουζουκιού, ο οποίος έχει τους δίσκους μου και τα CD μου δηλαδή και το βιβλίο. Και φυσικά από μένα. Είναι μεγάλη μου χαρά κάποιος να μου στείλει μήνυμα να μου πει ότι θέλω το βιβλίο και να έρθει να συναντηθούμε. Έχει έρθει πολλοί κόσμος από Κύπρο, Κρήτη, Θεσσαλονίκη, έρχονται από παντού. Και στα σεμινάρια. Έρχονται από παντού, ναι, έρχονται από παντού. Από Χίο, από Μυτιλίνη, ναι. Κάτι τέτοια είχα δει. Με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό. Είναι, για μένα πολύ. Δεν ξέρω, αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο παράσημο. Στη χειρότερη, το πιο εύκολο που μπορείτε, ο τρόπος να βρείτε το Μιχάλη είναι στο Facebook. Στο Facebook, βέβαια. Michael Παούρης, όπως το ακούτε, με αγγλικούς χαρακτήρες. Ένα άλλο πράγμα που επίσης. Έχω κάνει δύο πραγματάκια που. Να συμπληρώσω κι εγώ σε αυτά που λες. Ένα από αυτά είναι ότι εκτός από το βιρτουοζισμό σαν παίξιμο. Ναι. Ένα εντυπωσιακό πράγμα το οποίο ακόμη δεν έχω ακούσει καλά το The Virtuoso Project, ναι. Το νέο άλμπουμ, έχω ακούσει 2-3 κομμάτια. Αλλά αυτό που εμένα προσωπικά σαν μουσικό
χαροποίησε και με έβαλε σε καινούριο έδαφος, ναι, με το Disharmony, δεν είναι μόνο το βιρτουόζικο παίξιμο, το οποίο είναι δεδομένο από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τελευταίο του Disharmony, είναι η σύνθεση και η ενορχίστρωση. Όπου εκεί πέρα μιλάμε πια για νέο έδαφος εδώ πέρα. Μιλάμε, δηλαδή το Disharmony είναι καινούριο πράγμα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Παρά είναι καινούριο ακόμα. Θέλει μερικά χρόνια ακόμη να αφομοιωθεί, να καταλάβει κάποιο τι. Συμφωνώ απόλυτα. Να ξέρεις ότι στους ανθρώπους, στους δικούς μου κοντινούς ανθρώπους ή στους μαθητές μου, γιατί και αυτοί είναι στην οικογένειά μου, ανήκουν όλοι. Όταν κάτσω να τους κάνω μια ανάλυση για το τι ακούνε εκείνη τη στιγμή και τους το δείξω φυσικά, ξέρεις, είναι λίγο εξωπραγματικό. Δηλαδή, πάντα. Εμένα αυτό θα μου άρεσε πάντα. Δηλαδή, όταν αγώνα κομμάτι του Χατζηδάκη, ας πούμε. Έτσι. Πάντα έκανα μια ανάλυση να δω τι θέλει ακριβώς να πει. Ξέρεις, δεν είναι εκτός ότι το νιώθεις αρχικά, μετά όμως ο μουσικός όταν το προσεγγίζεις, θες να δεις τι ακριβώς θέλει να στείλει. Θέλει να στείλει ένα μήνυμα και στον ακροατή, τον απλό ακροατή, αλλά και στον απλό μουσικό. Έτσι. Στον απλό μουσικό. Όχι στον άνθρωπο ο οποίος είναι 100% μέσα στη μουσική και τρέχει μέσα στο μυαλό του 24 ώρες μουσική. Οπότε, όταν γίνεται αυτό, και άμα θες να σου το κάνω κάποια στιγμή, να σου πω δηλαδή, να σου εκμυστηριευτώ πράγματα που στο. Άμα θα το κάνουμε transcription, ας πούμε, δηλαδή άμα βγάλουμε τις νότες επάνω στο χαρτί ακριβώς, θα δεις ότι υπάρχουν στιγμές που και το μπουζούκι μπορεί να παίξει κρουστά πάνω του, ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές εξωφρενικής ταχύτητας. Όταν λέμε εξωφρενικής, μιλάμε για πολύ. Και επειδή είναι τώρα της μόδας τώρα οι μετρονόμοι, γιατί τώρα γίνονται της μόδας σιγά σιγά. Πάλι ναι. Σου μιλάω τώρα για ταχύτητες που αγγίζουν, ξέρω εγώ, το 400-410. Δέκατα έκτα εκεί, στο 400-410, που σαν μουσικός καταλαβαίνεις, σου λέω. Οριακές και είναι αρπές, ναι. Αρπές, έτσι. Δεν είναι ένα ίσιο παίξιμο, ας πούμε. Ξέρεις, μια χρωματική κλίμακα, ας πούμε, μπορεί να γίνει. Που βάζεις τουρμπίνα στην πένα. Ναι. Είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό. Το οποίο όμως φυσικά σου είπα, δεν το κρατάω για μένα. Εξηγώ σε όλους το πώς μπορεί να γίνει. Βέβαια. Και έτσι θα κάνω πάντα, δηλαδή. Το επόμενο κάτι που θα ακούσουμε θα είναι από το Virtuoso ή από το. Το επόμενο θα είναι από το Virtuoso. Ναι. Okay. Θα είναι ένα κομμάτι που λέγεται In Your Eyes. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι. Θα το δεις δηλαδή και θα το ακούσεις φυσικά. Πάμε να ακούσουμε ζωντανά.
Από το Virtuoso, λοιπόν, το νέο άλμπουμ, The Virtuoso Project, ακούσαμε τον Μιχάλη μαζί με τον εκλεκτό φίλο που είναι εδώ, ο Χάρης ο Αλεξάκης. Εκπληκτικός άνθρωπος και μουσικός. Κάποια φορά πρέπει να είμαστε μαζί και με το Χάρη να κάνουμε κάτι άλλο πάλι να συζητήσουμε. Ας μείνουμε τώρα εδώ στα δικά σου, Μιχάλη. Λοιπόν, νομίζω ότι τον επόμενο μήνα, δηλαδή μέσα στο Νοέμβριο, είναι πάρα πολύ απασχολημένο το πρόγραμμά σου, γιατί υπάρχουν τα μαθήματα, τα σεμινάρια που κάνεις. Βέβαια, και τα σεμινάρια. Υπάρχουν και οι ζωντανές. Πες μας όλα. Πες τα μας. Αύριο, όπως είπαμε, είναι το δεύτερο σεμινάριο, το Art of Technique 2 δηλαδή, αυτό εννοώ, αλλά πρώτο στον κύκλο των σεμιναρίων. Το δεύτερο είναι στις 10 Νοεμβρίου. Βέβαια, στις 6 Νοεμβρίου παίζουμε στο Ερμοσχάτο, σε ένα αφιέρωμα στον Τζιτσάνι και στο Χιώτη. Το μαγαζί λέγεται Εν Μοσχάτο. Σπάνια εσύ παίζεις. Τζιτσάνι και Χιώτη, ναι. Σπάνια πια παίζεις λαϊκά. Τώρα πια σπάνια, ναι. Απλά επειδή φέτος το 14 μάλλον συμπληρώνονται τα 30 χρόνια από το θάνατο του Βασίλη Τζιτσάνι, θεώρησα χρέος να βρω δηλαδή έναν τρόπο να αφιερώσω μια βραδιά σε αυτόν. Βέβαια αυτό θα γίνει μάλλον στο Εν Μοσχάτο την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου. 8 Νοεμβρίου όμως, αυτή την Τετάρτη, ναι. 8 Νοεμβρίου ξεκινάμε σε έναν χώρο, σε ένα φοβερό χώρο έξω από το σταθμό του Ταύρου ακριβώς. Ο οποίος χώρος λέγεται ΕΚΑΤΗ. ΕΚΑΤΗ. Η ΕΚΑΤΗ, ναι. Είναι ένα μεζεδοπολείο, το οποίο το κάνω αυτό μόνο για φέτος και για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια σχεδόν που έχω αποχωρήσει από το. Έτσι, ξέρω, από τους λαϊκούς κύκλους. Ναι, και από εκεί προέρχομαι κιόλας, έτσι. Ναι, βέβαια, ακριβώς και από τις πυκνές εμφανίσεις. Και θα το κάνουμε κάθε Παρασκευή. 8 Νοεμβρίου, κάθε Παρασκευή όσο 15, πάει. 15, 22, 29. Ναι, κανονικά όσο πάει. Okay. Στο οποίο εκεί θα είναι ένα αυθεντικό λαϊκό πρόγραμμα. Αφιέρωμα δηλαδή στο λαϊκό τραγούδι, όπως το ξέρουμε. Δηλαδή, το κάθε τραγούδι θα έχει αρχή και τέλος. Ξέρεις, είναι κάτι το οποίο σπανίζει. Δηλαδή, με λίγα πρωτοπορή που λέμε, ας πούμε, ναι, και στη δουλειά. Μην το πείτε πουθενά, αλλά την Παρασκευή που έρχεται, 8 του μήνα, μετά την ΕΚΑΤΗ, ενδεχομένως να δούμε τον Μιχάλη και στο Hollywood, στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης 289, που παίζουν οι Τζόκερ, ένα συγκρότημα κάποιου. Ένα συγκρότημα που είναι κάποιος λάθος καβαθάζει. Μυστικό, συνεχίζουμε. Ναι, ακριβώς. Μετά όλοι εκεί λοιπόν, τόσο μυστικό. Ναι, μετά, όπως είπαμε, έχω αυτό κάθε Παρασκευή. Επίσης 30 Νοεμβρίου. Μπράβο. Αυτό είναι μια ωραία εμφάνιση στην οποία θα είμαστε μαζί, φυσικά. Μαζί με τον Άσο. Στο Πυθαγόριο 2, στην Άνοιξη. Στην Άνοιξη, εδώ. Ναι. Θα είναι εξαιρετικά. Μέχρι τότε είμαστε γεμάτοι. Βέβαια, θα ήθελα να ανακοινώσω και αυτό. 6 Δεκεμβρίου, Παρασκευή, ναι, θα είμαστε στο Κούκου με την ηλεκτρική την Πάντα. Okay. Στην οποία εμφάνιση φυσικά. Στο Κούκου στον Γκάζι. Στο Κούκου στον Γκάζι. Σου κάνω πρόταση να είσαι, αν θέλει. Βέβαια. Ανοιχτά. Εννοείται. Θα είναι guest η Ελένη Δήμου. Και θα είναι ένα φοβερό εκρηκτικό live. Εντάξει, είναι μια φοβερή φωνή, δεν το συζητάμε τώρα. Για μένα είναι από τις αγαπημένες μου, η χρειά αυτή. Βράχ. Γιατί. Ναι, δεν υπάρχει. Υπάρχει δηλαδή. Δεν υπάρχει, είναι. Οπότε, αν θέλεις, είσαι και εσύ παρέα. Εννοείται. Που σημαίνει ότι θα δούμε διαφορετικά προγράμματα. Ναι. Άλλο στην ΕΚΑΤΗ, άλλο στο Κούκου. Ναι, η ΕΚΑΤΗ είναι. Άλλο στο Πυθαγόριο. Ναι, όχι, στο Πυθαγόριο θα δούμε κάτι σχεδόν ίδιο με τις 6 Δεκέμβρη στο Κούκου. Είναι δηλαδή η Michael Powers Band που παίζουμε πάντα και έχουμε κάποιους καλεσμένους πάντα. Θαύμα. Να σου καβαθάς, ας πούμε. Σημαίνει κάθε Παρασκευή από εδώ και πέρα. Στην ΕΚΑΤΗ, στον Ταύρο, είπαμε έξω. Κάθε Παρασκευή από 8 Νοεμβρίου. Ωραία. Είπαμε και κάτι για την Παρασκευή που έρχεται μετά από εκεί. Μεταξύ μας αυτό. Έχουμε λοιπόν το Πυθαγόριο στις 30 του Νοέμβρη, στην Άνοιξη. 6 λοιπόν του μήνα είναι το Κούκου. Και φυσικά θα προσθεθούν και έχουμε και άλλα πράγματα στην πορεία μέχρι μέσα το Γενάρη. Τώρα τα θυμάμαι, ξέρεις, είναι. Βέβαια, ένα αξιοσημείωτο είναι το Φλεβάρι θα πάμε στις Βρυξέλλες, στο Art Base, σε έναν φοβερό χώρο. Με καλέσαν να παίξω για 2 βραδιές, Παρασκευή και Σάββατο, θα είναι αυτό. Αυτό θα είναι ένα αφιέρωμα jazz στο Τζιτσάνι. Αυτό είναι άκρος ιδιαίτερη βραδιά. Είναι μια. Μυσταγωγική φάση, ξέρεις, είναι λίγο. Είναι φοβερό. Αυτό θα είναι φοβερό project. Jazz προσέγγιση του Τζιτσάνι. Ναι, jazz προσέγγιση του Τζιτσάνι. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και φυσικά. Μήπως αυτό αξίζει να το ηχογραφήσεις κιόλα. Το σκεφτόμαστε ήδη, ναι. Είναι. Το σκεφτόμαστε ήδη. Είναι κάτι αυτό. Και το Σάββατο, τη δεύτερη μέρα, δηλαδή η Παρασκευή, έχουμε
το live. Σάββατο πάλι, πάλι έχουμε live. Απλώς το Σάββατο θα κάνω και δύο. Μου είπαν να κάνω δηλαδή με χαρά βέβαια εγώ. Δύο σεμινάρια πάλι, δύο workshop. 10 με 1 και 2 με 5. Είναι μια γεμάτη έτσι, σεζόν όπως φαίνεται. Οπότε έχουμε full μηχανές, δουλεύει με τρελούς ρυθμούς ο Μιχάλης. Και άμα και από μερικά πράγματα που συζητήσαμε λίγο πιο πριν σχετικά με το πρόγραμμα που βάζει κάποιος στον εαυτό του, όπως είπε και ο Μιχάλης, για τις πρόβες του και για την εξάσκησή του ως μουσικός, είναι ένα πάρα πολύ βαρύ πρόγραμμα, που σημαίνει ότι άμα δεν το λατρεύεις αυτό που κάνεις, έτσι είναι. Δεν μπορείς να αφιερώσεις τόσο πολύ χρόνο. Έτσι είναι ακριβώς. Είναι κατά πόσο, ας πούμε, έχεις βάλει τον εαυτό σου σε μια διαδικασία να ανήκεις στη μουσική 100%. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι και εγώ, βέβαια, παρεκκλίνω από αυτό, έτσι. Είναι οι ανάγκες στη ζωή, η καθημερινότητα δηλαδή, όλο αυτό είναι κάτι το οποίο δεν σε τραβάει πίσω, όπως και να έχει. Βέβαια, εντάξει, πρέπει να έχουμε τις απόλυτες άμυνες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγούμε, γιατί η εποχή είναι πολύ δύσκολη. Και εγώ, επειδή μιλάω με πολύ κόσμο, η εποχή είναι δύσκολη και ο ρόλος της τέχνης αυτή τη στιγμή πρέπει να φανεί τώρα. Δηλαδή, τώρα πρέπει να βγούμε μπροστά όλοι, όπως και εσύ κάνεις όλα αυτά τα φοβερά πράγματα που κάνεις. Και πρέπει κάποια στιγμή να σου πάρω εγώ τη συνέντευξη και να σε στη θέση μου. Το καταλαβαίνεις αυτό. Σε ευχαριστώ. Το δέχεσαι έτσι. Σε ευχαριστώ. Πολύ ευχαριστώ. Το ξανακάνουμε και εδώ. Ακριβώς. Ναι, γιατί αξίζει να το λέμε αυτό. Οι άνθρωποι που προσπαθούν και βρίσκονται εντός της τέχνης και θέλουν να το μοιράζονται με τον κόσμο και ο κόσμος μας στηρίζει και πρέπει να σου πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που έρχονται παντού. Όπου και να παίξουμε, είτε σε σένα, όπως μου λες, είτε και σε εμάς, στα live. Τίποτα. Είναι αυτή τη στιγμή, βγαίνει ο πολιτισμός προς τα έξω και στη δύσκολη φάση η τέχνη πρέπει να πει τις πολλές κουβέντες, είτε με νότες, είτε με οτιδήποτε άλλο. Και είναι κάτι το οποίο τα mainstream μέσα, βλέπει η τηλεόραση, που προβάλλουν μόνο βλακίες. Βλέπεις όμως ότι στην πραγματικότητα, την αληθινή πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή γίνονται τόσα πολλά ωραία πράγματα. Ναι, γίνονται πολλά ωραία πράγματα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και δηλαδή η ανησυχία, η μουσική είναι ολοζώντανη και γεννιούνται καινούργια πράγματα και η δημιουργική είναι η πιο ενδιαφέρουσα από όλες αυτές. Από το να παίξεις απλά μόνο διασκευές. Οπότε. Έτσι ακριβώς είναι. Δεν ξέρω τι άλλο θα θέλεις να πούμε, Μιχάλη μου, γιατί δεν θα με φτάναν ούτε 15 εκπομπές. Δηλαδή, Μιχάλη, η πόρτα είναι ανοιχτή ούτως ή άλλως στο ζούγκλα. Το ξέρεις ακόμη περισσότερο από μένα. Ναι. Εγώ θα έλεγα απλά ότι μια εύκολη, δύσκολη εποχή, οτιδήποτε, άμα η χώρα είχε σώα στα σφρένα της, δηλαδή. Ο Μιχάλης είναι εν δυνάμει ένας international star, βιρτουόζος. Στη δικιά μου ταπεινή άποψη. Δηλαδή, μόνο τα μυαλά τους να είχαν στη θέση τους, ο Μιχάλης θα έπρεπε τώρα να είναι σε όλα τα μέσα. Mainstream, ξε-mainstream, περιοδικά, παντού, οτιδήποτε. Πιστεύω ότι ούτως ή άλλως, επειδή αλλάζει το τοπίο, επειδή αποδυναμώνεται η τηλεόραση όσο έχει και το ίντερνετ παίρνει δύναμη και ήδη κυκλοφορεί πολύ περισσότερη πληροφορία, το συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά αυτό με τον Μιχάλη τον Κλεάνθη, ότι ναι, τώρα μπορώ να βρω πολύ πιο εύκολα να προσεγγίσω αυτόν που έψαχνα. Ψάχτε και βρείτε τον Μιχάλη, τον Μπάουρη, γιατί έχει ήδη αρχίζει να δείχνει τη γραφή του σε διάφορα και διαφορετικά επίπεδα. Gypsy Jazz, Fusion, όλα αυτά με μπουζούκι και με κιθάρα, με διδασκαλία και με θεωρία ζωής πια. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που είπες. Προσπαθώ να κάνω ένα conclusion. Σε ευχαριστώ πολύ. Μαγική πόλη με μαγικούς μουσικούς. Πιστεύω μία από τις κορυφαίες σήμερα βραδιές, έστω και τόσο νωρίς, δεύτερη εκπομπή της πόλης μαγικής. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μάλλον τους Ray Band. Σίγουρα το Γιάννη το Γρηγορίου, ένας μπασίστας επίσης καταπληκτικός. Ο μπασίστας των Star εδώ στην Ελλάδα, θα έλεγα. Και με ιστορίες να πούμε και με παίξιμο ζωντανό εδώ, στη μαγική πόλη, στο Zoogla.gr. Ευχαριστούμε ήδη που αγκαλιάσατε την εκπομπή. Ήδη έχουμε πάρα πολλά φιλικά και ενθαρρυντικά μηνύματα από εσάς παντού. Ευχαριστούμε. Προχωράμε. Μιχάλης είναι πάντα ευπρόσδεκτος στο Zoogla, εννοείται. Σε ευχαριστώ πολύ, Νάσο. Ευχαριστώ. Μέχρι την άλλη εβδομάδα και το Γιάννη Γρηγορίου και τους Ray Band και τον Περικλή Παλαμιώτη, νομίζω. Θες να δώσεις εσύ επίλογο μουσικό ή να πάμε στους τίτλους κατευθείαν, ό,τι θέλεις. Ό,τι θες εσύ μου πεις. Εσύ μου λες, εγώ πράττω. Να ευχαριστήσουμε εκτός από τον Μιχάλη τον Παούρη και τον Χάρη τον Αλεξάκη. Εκπληκτικό μουσικό, παρέα εδώ. Εξαιρετικός. Λυπάμαι που δεν μιλήσαμε και με τον Χάρη σήμερα, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον.
Είναι θα το κάνουμε μαζί κουμπί. Βεβαίως. Να σας αφήσω τους δυο σας να δώσουμε τον επίλογο. Ωραία θα ήταν. Τα λέμε το άλλο Σάββατο. Μην ξεχάσετε, 9 με 10 είναι κάθε Σάββατο η Μαγική Πόλη, αλλά και Κυριακή 9 με 10 το βράδυ είναι επανάληψη πάλι η εκπομπή, καθώς βέβαια και στο YouTube αργότερα που μπορούμε να τη βλέπουμε ό,τι ώρα θέλουμε. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο, 9 η ώρα, Μαγική Πόλη. Ο επίλογος ανήκει στον Μιχάλη τον Παούρη και το Χάρη τον Αλεξάνδρη. Ένας λαβύρινθος ονείρος.